Θα κλείσουμε ξεχωριστά, θα κλείσουμε όπως συνηθίζει η Κρήτη σήμερα, θα κλείνει την εκπομπή. Δεν θα μπορούσες να λείψεις από αυτό το θέμα, η αλήθεια είναι, το αγαπάς ιδιαίτερα. Βλέπουμε εδώ πέρα χαρακτηριστικά, Εύη, για βάλε μας λίγο στο κλίμα. Είναι στο ναυτικό όμιλο Ρεθύμνωνα Γκράφιτι. Ακριβώς, εθελοντές λοιπόν εκεί, άτομα που αγαπούν τον αθλητισμό αλλά και την περιοχή τους και θέλουν να την αναδείξουν και να προβάλλουν έτσι και κάποιες αδυναμίες που ίσως εμφανίζουν αυτή την περίοδο τα συγκεκριμένα αθλήματα του πόλο και της κολύμβησης. Αποφάσισα λοιπόν να φτιάξουν, να δημιουργήσουν αυτά τα πολύ ωραία γκράφιτι, εντυπωσιακά, που τραβούν το βλέμμα και βεβαίως θα τους φιλοξενήσουμε και όλα να μας πούν και πώς προέκυψε αυτή η ιδέα, αλλά και τι πρέπει να κρατήσουμε από αυτήν την πρωτοβουλία. Λοιπόν, και πάμε στον Αντώνη Μακρυμανολάκη, που είναι ελεύθερος επαγγελματίας, και στον Ιων Στεφάνου, ζωγράφος. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ την καλησπέρα μας και ένα πολύ μεγάλο μπράβο, παιδιά, για αυτό που δημιουργήσατε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Αντώνη, να ξεκινήσω με σένα. Πώς προέκυψε αυτή η πρωτοβουλία, για πες μας λίγο, πώς ξεκίνησαν όλα. Είμαστε από μικρά παιδιά εδώ πέρα μέσα. Έχουμε πει και στο Σταυρό 11 φορές φέτος, με σιγά τη ξαναβγάλει. Από μικρά παιδιά είμαστε πίσω στον όμιλο πραγματικά. Οι άνθρωποι εδώ πέρα έχουν κάνει το παραπάνω για να αγαπήσουμε το νερό. Και παλεύουμε γι' αυτό. Ο καθένας βάζει το λιθαράκι του. Έχουμε αρκετούς χορηγούς φέτος, μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Και κάναμε αυτό να βοηθήσουμε και τα παιδιά να έρθουν με άλλη ψυχολογία. Και αυτό είναι. Αυτό που βλέπουμε από πίσω μας ανήκει στον Ιων. Ναι, αυτό το είναι σχέδιο του, το έχει σχεδιάσει ο Ιωνας. Είναι ένας πολίτας, έχει γίνει όλα με πινέλο. Και τα παιδάκια που βγαίνουν έξω μπαίνουν με άλλη ψυχολογία μέσα. Αυτό που βλέπουμε λοιπόν ανήκει στον Ιωνα. Να του πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο και πόσο διάστημα βέβαια του πήρε για να το δημιουργήσει. Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο το Συμβούλιο του Ναυτικού Ομίλου Ρεθύμνου, τον Γιώργο Σουμανάκη και φυσικά πρώτα απ' όλα τον Αντώνη, τον Μακρυμανολάκη, που πέρα από φίλοι είμαστε και συνεργάτες. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω πρώτον γιατί μου έδωσε την πρόσκληση για να έρθω εδώ πέρα στο νησί, στην πόλη του Ρεθύμνου. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ όλοι και για την πρωτοβουλία να γίνει όλη αυτή η κινητοποίηση για να αλλάξει η οπτική εικόνα αυτού του κολυμπητηρίου που τόσο αγαπάμε. Και πάνω απ' όλα, αυτό που εμένα με χαροποιεί πρώτα απ' όλα σαν άνθρωπο και μετά σαν καλλιτέχνη είναι όλη αυτή η ικανοποίηση μέσα σε αυτό το διάστημα των 4-5 ημερών που βάζουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτή η εικόνα που βλέπουμε τα παιδιά, τόσο στους μικρούς όσο και στους μεγάλους, αυτή η ικανοποίηση και ο θαυμασμός βλέποντας όλα αυτά τα έργα. Αυτό νομίζω ότι είναι αυτό που θα πρέπει να κρατήσω και εγώ σαν Ιωνας, αλλά και όλοι εμείς οι μεγάλοι, ότι μέσα από αυτές τις δράσεις μπορούμε να ανεβάσουμε και το ηθικό μας, να ανεβάσουμε την πόλη μας και να παλέψουμε για ένα καλύτερο αύριο, τόσο του κολυμπητηρίου όσο και, και της πόλης μας. Το γκράφιτι που βλέπουμε χρειάστηκε πρώτα να σχεδιαστεί και μετά από πάνω να το ζωγραφίσετε με τα χρώματα. Σχεδιάστηκε όλο από βράδυ, κάτσαμε και βγάλαμε ένα σχέδιο με περιγράμματα, με πινέλο το βράδυ και μετά στη διάρκεια περίπου 3-4 ημερών μαζί με τη βοήθεια και του Αντώνη αλλά και άλλων παιδιών και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με πινέλα, με ρολάβ, στην ουσία κάναμε αυτό. Το πρωί κάθε μέρα να φεύγουμε από εδώ. Αυτό θα έλεγα τώρα γιατί τα παιδιά είναι και ταπεινά και δεν θέλουν να το πούν. Μόλις έρθει και ο Ασουμανάκης, ο Γιώργος είναι από το Συμβούλιο, είναι... Έλα εδώ. Έλα εδώ. Δες το πλάβα. Είναι το Συμβουλίο ο Γιώργος, είναι αυτός μαζί με τον Γιώργο κινήσαμε όλες τις διαδικασίες. Μπράβο, μεγαλώνει και η παρέα. Ναι, ναι. Γιώργο, να σας δώσω τον Γιώργο να μπει και αυτό. Βέβαια, να μας πει και ο Γιώργος, εννοείται. Έλα, Γιώργο, βάλει το κλειστικό. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, γεια σου Γιώργο, μιλάμε στον Ενικό εδώ στον αέρα της Κρήτη TV, είσαι. Και λέμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο σε αυτά τα παιδιά, σε όλους εσάς, τους εμπνευστές αυτής της ξεχωριστής πρωτοβουλίας, μέσα από απλές κινήσεις, πώς αλλάζει η ψυχολογία μας και η καθημερινότητά μας. Ακριβώς έτσι είναι. Το μπράβο πάει αρχικά εδώ στον καλλιτέχνη, στον Ιωνα,
που μπήκε στη διαδικασία, βρήκε τα σχέδια. Εμείς πέρα θέλαμε να αλλάξουμε τα πράγματα, θέλουμε να το κάνουμε καλύτερο και μορφότερο. Δεν είχαμε κάτι άλλο στο νου μας. Δηλαδή δεν υπήρχε κάτι συγκεκριμένο. Αυτός ουσιαστικά υλοποίησε, τις ιδέες και τόσο καλά με τέτοιο αποτέλεσμα. Ο Αντώνης έπειτα έκανε το μεγαλύτερο κομμάτι στα διαδικαστικά, στο να βρούμε, να μιλήσουμε με ανθρώπους, να βοηθήσουμε, να βρούμε χρώματα, πώς θα σκεφτούμε, πώς θα βάψουμε, να σκοτούμε, σκαλοσιές. Δηλαδή δεν θέλω να ξεκινήσω να λέω τι κάναν τα παιδιά, γιατί ο χρόνος σας φαντάζομαι μετράει. Αλλά ναι, εγώ θα έλεγα μπράβο στον Ίωνα, πρώτα που υλοποίησε αυτό το οποίο εμείς απλά θέλαμε να κάνουμε, και μετά στον Αντώνη που το έκανε εφικτό. Από εκεί και πέρα εμείς από το Διοικητικό Συμβούλιο, και μπορώ να μιλήσω και για τον εαυτό μου γενικότερα, αυτό που αντιπροσωπούμε, είναι ότι θα θέλαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο, το κάνουμε μορφότερο. Αυτή είναι η ιδέα. Και στην προσπάθεια αυτή, δόξα τω Θεώ, βρήκαμε δεύτερα τα παλικάρια. Και δεν ξέρω, μας λύσαν τα χέρια, το οποίο θα είναι το αποτέλεσμα που βλέπετε, αυτό το καταπληκτικό. Που και εμείς, ας πούμε, κάθε φορά που το βλέπω, ότι τώρα που ήμουνα και στο βάψιμο, ήμουνα σε όλη τη διαδικασία, ήμουνα εδώ, τα ξενήθια, να σας πω ότι τα παιδιά βάφανε από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 8 το πρωί. Κυριολεκτικά, όχι, δηλαδή δεν υπερβάλλω για να πείσω, κυριολεκτικά εγώ έτυχε να τους δω να ξεκινάνε στις 8 και εγώ έφυγα στις 7, αλλά αυτοί συνεχίσανε. Ήταν δηλαδή, βάφανε μέχρι το πρωί κυριολεκτικά, μέχρι το πρώτο φως, για να το υλοποιήσουν όλο αυτό. Κάθε φορά που το βλέπω, δεν το πιστεύω ότι έχουν βγάλει ένα τέτοιο αποτέλεσμα, ότι περνάς, ξαναπερνάς, το βλέπεις και λες μπράβο, χαίρομαι, είναι δηλαδή... Τι άλλο ετοιμάζετε τώρα? Άλλο, αρχικά σε εξωτερικούς χώρους κοιτάμε λίγο να ξαναφτιάξουμε κάποια πράγματα, γιατί καλοποίησαμε κάποια πράγματα, αλλά έχουν μεγάλο πρόβλημα οι εγκαταστάσεις γενικότερα, κάτι το οποίο πονάει ο Όμιλος και γενικότερα το Ρέθυμνο, ο υγρός στίβος δηλαδή του Ρεθύμνου. Οπότε εκεί πέρα χρειαζόμαστε να ξανακοιτάξουμε λίγο τις εγκαταστάσεις μας, πέρα από το καλοπιστικό που ήταν ίσως και πιο εύκολο, θα πω μέσα εισαγωγικά, γιατί χρειαζόταν εργατικότητα και φαντασία, τα οποία ναι είχαμε. Τώρα πρέπει να μπούμε σε άλλα πράγματα τα οποία δεν έχουμε τους πολύ. Και κοιτάμε να δούμε πώς θα φτιάξουμε τις εγκαταστάσεις ώστε να είναι αρχικά ένα περιβάλλον το οποίο όποιος έρχεται να το απολαμβάνει, να χαίρεται να είναι εδώ, για να συνδέσουμε έτσι, να το κάνουμε και κάτι παραπάνω, όχι απλά αθλητισμό, αλλά κάτι σαν και αυτό που ήταν όταν μεγαλώσαμε εμείς, που μεγαλώσαμε εδώ πέρα και ξέραμε ότι εδώ είναι το σπίτι μας. Δηλαδή, αυτά. Θέλω να σας ευχαριστήσω και τους τρεις. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Η πόρτα της εκπομπής είναι ανοιχτή. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Αγαπάμε και στηρίζουμε αυτές τις δράσεις. Καλό καλοκαίρι να ευχηθούμε με όμορφες εμπνεύσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά και τους τρεις παιδιά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.